Πάμε μια και μου μιλάς για έρωτα. Πόσο πάρει ο Κικίλιας στην Παλατζίνου το λουλουδικό της. Σε γιορτή τον ερωτευμένο. Πες μου πώς. Αν κλείσαν τα αυτοβολία. Κάνουν τον περίπατό του στο Ζάπιο, πήγανε. Προφανώς κάποιο κόσμο θα τις πάρει με λουλουδάκι, θα τη βγάλει μόνο. Εσύ του κάνει και κουμάντο και στην τσέπη. Έλα, φαντάζομαι ότι τώρα έχουν και το παιδί, δεν θα κάνει ένα κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη. Α, πώς. Να τα λέμε κι αυτά. Καταλαβαίνετε σε τι κοινωνία ζούμε. Με αυτά τα μυαλά έχουμε καταδύσει εκεί που καταδύσαμε. Με τον Κωστόπουλο, πολύ παρέα μάλλον θα έκανες, κυρία Λούρου. Φιλάρο, τραγικό, εντάξει. Πες μας, σε παρακαλώ. Βγήκανε για βόλτα λοιπόν στο Ζάπιο με τον νεογέννητο γιο του. Εκμεταλλευόμενοι και αυτή την καλή ημέρα. Στείλαν λοιπόν το 6 για άθληση. Πήραν το παιδάκι του και βγήκανε μία βόλτα στο Ζάπιο, όπου βλέπουμε και τις φωτογραφίες του ζευγαριού. Και το σκυλάκι του μαζί. Ήταν έτσι οικογενειακή η βόλτα. Μάλιστα. Να πούμε ότι χτες στο Ζάπιο έγινε και χαμός. Μου στείλαν μία φωτογραφία που υπήρχε εκατοντάδες, δηλαδή πάνω από χιλιάτομα, ένας πάνω στον άλλον. Εδώ τουλάχιστον βλέπουμε εκεί που πήγε ο υπουργός. Ναι, δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπήρχε κανένας συνωστισμός. Μάλιστα.